Καταρχάς, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας πολίτης στο Δήμο του Γαλατσίου. Το Γαλάτσι είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Είναι όμορφη από τη θέση της, στις παρυφές των Τουρκοβουνίων. Και θα μπορούσε να είναι μια υποδειγματική πόλη κοντά στη φύση, με ποιότητα ζωής, καθαρό αέρα και χαρούμενη ατμόσφαιρα για τους κατοίκους. Εάν οι δημοτικές αρχές μέχρι τώρα είχαν ενδιαφερθεί ακριβώς για τα σημεία αυτά που κάνουν καλύτερη την καθημερινή ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Και όχι για τα μεγάλα έργα, τα έργα βιτρίνας, όπως λέμε. Αυτά όμως τα μικρά έργα, τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων, είναι για μας τα πιο σημαντικά. Γιατί εμείς λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό των μικρών πραγμάτων. Πέρα όμως από αυτό, υπάρχουν και ορισμένα μεγάλα κρίσιμα ζητήματα, τα οποία η Δημοτική Αρχή θα υποχρεωθεί να τα αντιμετωπίσει αμέσως στη Νέα Φυτεία, από το αμέσως επόμενο εξάμηνο. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ποια είναι τα μικρά που κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνουν? Τα μικρά έργα αφορούν όλες τις γειτονιές εκατέρωθεν των μεγάλων οδικών αρτηριών. Τις γειτονιές που δεν φαίνονται, εκεί που ζουν οι άνθρωποι, οι οποίες έχουν πανέμορφες μικρές πλατείες παραμελημένες, των οποίων οι δρόμοι έχουν ένα σωρό προβλήματα, λακκούβες, σπασμένα πεζοδρόμια, ανεπαρκή φωτισμό. Σε μερικές περιοχές δεν υπάρχουν ούτε όμβρια ή είναι πάρα πολύ παλιές, ή πάρα πολύ παλιά τα δίκτυα. Και αυτά δεν είναι προσεγμένα, διότι δεν είναι αυτά που φαίνονται από τους επισκέπτες. Υπάρχουν τα σχολεία, για τα οποία δεν υπάρχει αρκετός χώρος, αρκετά πράγματα. Που είναι τα μικρά. Που είναι αυτά τα οποία υπονομάζουμε μικρά, όχι γιατί είναι ασήμαντα. Σωστά. Αλλά γιατί δεν είναι τα. Έχουν να κάνουν με τη ζωή και την καθημερινότητα των κατοίκων. Ακριβώς. Τώρα, στα μεγάλα, ποια είναι τα έργα που νομίζετε ότι έχουν σημασία και πρέπει να γίνουν? Τα τρία κρίσιμα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει υποχρεωτικά το Δημοτικό Συμβούλιο από το ερχόμενο εξάμηνο είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα είναι το Παλέ. Το Παλέ είναι το μεγάλο Ολυμπιακό ακίνητο, το οποίο ανήκει στην ΕΤΑΔ, την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου, δηλαδή το διάδοχο του ΤΑΙΠΕΔ, και το οποίο έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Γαλατσίου. Όμως η σύμβαση παραχώρησης λήγει στις 7 Ιανουαρίου του 2020. Άρα τίθεται το ζήτημα τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Και αυτή τη στιγμή το Παλέ φιλοξενεί όλα τα πολιτιστικά στέκια του Δήμου, πολλές δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων. Επίσης όμως νοικιάζεται και σε τηλεοπτικούς σταθμούς για να μαγνητοσκοπούνται reality. Φιλοξενεί τα απορριμματοφόρα του Δήμου, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια υποδομή, και το ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά. Με δύο λόγια σας λέω ότι πρέπει να εξαιρεθεί το Παλέ από το ΕΤΑΔ μόνιμα, να παραχωρηθεί στο δημόσιο, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους, και να είναι ένα έργο πολιτισμού, ένας χώρος πολιτισμού, αθλητισμού, κοινοφελών δράσεων και όχι βέβαια στούντιο για τηλεσκουπίδια. Το δεύτερο σοβαρότατο θέμα είναι τα Τουρκοβούνια. Θα κυρωθούν οι δασικοί κάρτες τελεσίδικα μέχρι τα τέλη του 2019 και εκεί στην περιοχή αυτή υπάρχουν δασικές εκτάσεις που είναι αμφισβητούμενες από ιδιώτες και καταπατητές. Και εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να ανοίξει καμία κερκόπορτα για τσιμέντομα. Ως εδώ φτάνει. Το τρίτο θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη όχληση που θα φέρουν τα έργα για την κατασκευή του μετρό. Είμαστε υπέρ του να κατασκευαστεί το μετρό, όμως μιλάμε για μια πόλη που δεν έχει κανένα δημόσιο πάρκινγκ, που κόβεται στα τέσσερα από μεγάλους οδικούς άξονες, δεν ξέρουμε τι λέει η κυκλοφοριακή μελέτη, ούτε αν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη, πώς λοιπόν θα γίνει αυτό με τους καλύτερους όρους για την ζωή των ανθρώπων. Είσαστε επικεφαλής μιας παράταξης, ενός σχήματος. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο ποια είναι η ιστορία αυτού του σχήματος, τι έχει κάνει και τι έχει κάνει εσείς για την πόλη. Αυτό το σχήμα, το οποίο λέγεται Γαλάτσι από κοινού, υπάρχει αρκετά πριν από τις δημοτικές εκλογές. Είναι ένα σχήμα το οποίο στηρίζεται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, από πολλούς ανένταχτους των κινημάτων της περιοχής και της αριστεράς,
όπως επίσης και από τους οικολόγους πράσινους. Μάλιστα δε, πολύ πριν συναφθεί και η συμφωνία αυτή που έχει γίνει στην Αθήνα με τον Άσο Ηλιόπουλο, για την οποία χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Λοιπόν, αυτό το σχήμα έτσι ήταν, από το 2018 τουλάχιστον, και αυτή του η σύνθεση ήταν κάτι το οποίο με τράβηξε και εμένα για να έρθω κοντά τους. Εγώ ήρθα κοντά τους ως κάτοικος, μένω πάρα πολύ κοντά και εδώ στα γραφεία που βρισκόμαστε, μένω πολλά χρόνια στο Γαλάτσι. Ως Αντιπεριφερειάρχης Έργων ήθελα και να κοινωνήσω το έργο της περιφέρειας στους κατοίκους του Γαλατσίου και να δω ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες της γειτονιάς μου, της πόλης στην οποία ζω, και έτσι ήρθα στη Δημοτική Παράταξη. Μου έκαναν την τιμή να με προτείνουν για επικεφαλής και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ, διότι το κλίμα αυτό είναι ακριβώς αυτό το οποίο και εγώ θα περίμενα από μια Δημοτική Παράταξη. Οι άνθρωποι της Παράταξης είναι πολύ γνωστοί εδώ στο Γαλάτσι με τα ονοματεπώνυμά τους, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι πρωτοστάτησαν στις δράσεις και στα κινήματα της περιοχής, κυρίως για την προστασία των ελεύθερων χώρων, για την προστασία των τουρκοβουνίων, για το πράσινο, για την φιλοξενία των προσφύγων το καλοκαίρι του 2015, για όλα τα σημαντικά θέματα του Γαλατσίου. Και έτσι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου έκαναν την πρόταση να συνεργαστώ μαζί τους. Μιας και αναφερθήκατε στην περιφέρεια, κατά τη διάρκεια της συστίας σας στην περιφέρεια, έγινε κάποιο έργο που να αφορά το Γαλάτσι, αλήθεια? Έχουν γίνει αρκετά έργα. Έργα συνολικού προϋπολογισμού καταρχάς 5 εκατομμυρίων. Δεν είναι λίγο πράγμα. Και είναι έργα τα οποία έχουν σημαντικά αλλάξει τη φυσιογνωμία του Γαλατσίου και δημιουργούν αυτή τη λαμπερή εικόνα, για την οποία και ο Δήμαρχος, θα έλεγα, περηφανεύεται. Κάπως έτσι λίγο αποσιωπώντας βέβαια ότι είναι έργα, τα οποία κατεξοχήν οφείλονται στην χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Να αναφέρω το πιο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι το μεγάλο γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβου μέσα στο Άλσος Βεϊκού, το οποίο και εγώ ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης εκ μέρους της Περιφέρειας, όπως και σε άλλα έργα. Αυτά ακριβώς τα έργα είναι που δίνουν αυτή τη λαμπερή φυσιογνωμία στο Γαλάτσι, αλλά πίσω από αυτά υπάρχουν όλα τα άλλα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκα. Όπως ξέρετε, ο Κλισθένης έχει προκαλέσει μια νέα δεδομένα, έχει φέρει νέα δεδομένα, το οποίο ένα από τα πιο σημαντικά είναι η απλή αναλογική, που σημαίνει ότι το δημαρχοκεντρικό μοντέλο έχει φύγει, και άρα το ερώτημα είναι αν στην περιοχή σας υπάρχουν δυνάμεις κατά προτίμηση προοδευτικές, που να μπορούν να συνεργαστούν με βάση τα νέα δεδομένα του Κλισθένη. Καταρχάς, ως παράταξη, είμαστε εξ ορισμού υπέρ των συνεργασιών. Αυτό το αποδεικνύει και η σύνθεσή μας, την οποία σας παρουσίασα προηγουμένως. Βέβαια, στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων. Και αυτό ακριβώς το μοντέλο, το δημαρχοκεντρικό και το πελατειακό, είναι κάτι που πρέπει να εκλείψει, αλλά δεν γίνεται αυτό από τη μια μέρα στην άλλη. Οι δημοτικές παρατάξεις, τα κόμματα μερικές φορές, ακόμη και ο κόσμος, έχουν συνηθίσει να λειτουργούν έτσι. Και είχαμε κι εμείς κάποιες εμπειρίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, που θα τις χαρακτηρίσω ως αντιπαράδειγμα. Δηλαδή, ενώ απευθύναμε πρόταση και προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε με άλλη δημοτική παράταξη από άλλο πολιτικό χώρο, στο πλαίσιο της προοδευτικής συμμαχίας για να συνεννοηθούμε, δεν ευωδόθηκε τελικά αυτή η συνεργασία, διότι από την πλευρά εκείνη ετέθη ως προϋπόθεση να είναι επικεφαλής. Και ύστερα, αφού δεν ευωδόθηκε αυτή η συνεργασία, ο επικεφαλής αυτής της συγκεκριμένης παράταξης δήλωσε ότι κατεβαίνει υποψήφιος με τον Γιάννη Σγουρό. Δηλαδή, με ένα άλλο σχήμα, το οποίο είναι στον αντίποδα αυτού που εμείς θα υποστηρίζαμε. Εμείς στηρίζουμε δυνατά τη Ρεναδούρου, εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι αυτό που ονομάζω ως αντιπαράδειγμα για τον τρόπο και τα κριτήρια με τα οποία γινόντουσαν και γίνονται ακόμη οι συνεργασίες. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη λογική. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε
με όλες τις παρατάξεις στη βάση των συγκεκριμένων προγραμματικών σημείων, σε αυτά στα οποία συμφωνούμε. Δεν αισθανόμαστε όμως υποχρεωμένοι να δεσμευτούμε σε μία συνολική ατζέντα, αν αυτό δεν προκύπτει όντως από τα πράγματα. Ένα σημείο να πω και αυτό είναι θετικό. Όταν λέω ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όλες τις παρατάξεις, να πούμε ότι εδώ δεν κατεβαίνει μέχρι στιγμής ψηφοδέλτιο ακροδεξιό, ψηφοδέλτιο Χρυσής Αυγής, και άρα αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Η πρότασή μας, η λογική μας, η οποία βάζει την ποιότητα της ζωής και την ήπια ανάπτυξη μπροστά από τα φαραωνικά έργα και τις γρήγορες και εντυπωσιακές δράσεις που υποτίθεται ότι θα φέρουν λεφτά, ότι θα φέρουν άμεση απασχόληση στον πληθυσμό και τέτοια πράγματα, νομίζουμε ότι τελικά θα είναι πιο αποτελεσματική και για την ίδια την ανάπτυξη από την πλευρά των πραγματικών μικρομεσαίων επιχειρηματιών εδώ πέρα της περιοχής, οι οποίοι θα ωφεληθούν τα μάλα εάν πράγματι η πόλη γίνει αυτό που εμείς φανταζόμαστε, το Γαλάτσι, ένα υπόδειγμα μιας πόλης πράσινης, όμορφης, με ήπιους ρυθμούς, φιλόξενης τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.